το πολιτικό σύστημα και το πολίτευμα έχουν αποτύχει παταγωδώς. Εναλλάσσονται στην εξουσία και η χώρα πηγαίνει κατά διαόλου. Δεν μπορούν να βρουν μια λύση στο αδιέξοδο. Ο λαός υποφέρει και οι κυβερνώντες περνούν καλά. Εδώ και 10 χρόνια η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Ο λαός έχει δικαίωμα και υποχρέωση να πάρει την τύχη στα χέρια του. Ο πολίτης έχει υποχρέωση πρώτα απ' όλα στον εαυτό του και μετά στις επόμενες γενιές, τις προηγούμενες και τη χώρα που εξακολουθεί να διασύρεται διεθνώς. Η λαϊκή εξουσία είναι η υπέρτατη εξουσία και η ευημερία του λαού ο απότερος σκοπός. Γι' αυτό να μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία. Δεν σας το έχουν πει ποτέ γιατί δεν τους συμφέρει. Συμφέρει το Μητσοτάκη να πει ότι η εξουσία του λαού είναι πάνω από την εξουσία του Προέδρου, του Πρωθυπουργού, της Βουλής και του Συντάγματος και αν θέλει μπορεί να τα καταργήσει. Δεν το συμφέρει, γι' αυτό δεν το λέει. Αυτή η δημοκρατία είναι στρεβλή, ελαττωματική και αναποτελεσματική. Έχει αποτύχει τελείως και χρειάζεται κατεπηγόντως αλλαγή. Χρειάζεται μια σωστότερη, δικαιότερη και αποτελεσματικότερη δημοκρατία. Ο λαός πρέπει να καταργήσει αυτή τη δημοκρατία και να την αντικαταστήσει με μια καλύτερη. Θα βγουν κάποιοι και θα πούν ότι είναι παράνομο ή αντισυνταγματικό. Μα ο λαός θα καταργήσει το Σύνταγμα και τους νόμους και θα τους αντικαταστήσει με καλύτερα. Η εξουσία του είναι πάνω από όλα αυτά. Κάποιοι μπορεί να φοβούνται ακυβερνησία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει λύση για όλα. Θα αναλάβει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να αλλάξει το πολίτευμα, το σύνταγμα και τους νόμους και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πολύ χοντρικά υπολογίστε 2 χρόνια από τώρα. Το πρώτο βήμα είναι να καταργήσει ο λαός τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό, τη Βουλή, το Σύνταγμα και τους νόμους. Ενδεχομένως να επαναφέρει κάποια από αυτά αργότερα. Είπαμε στο βίντεο «Ο λαός είναι το αφεντικό» ότι χρειάζεται να συμφωνήσουν οι μισοί συν ένας από αυτούς που θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Μπορεί να γίνει με συλλογή υπογραφών ή αποστολή email. Ακόμα και το Facebook ή το Twitter μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Εδώ θέλει διευκρίνηση. Αυτοί που θα συμφωνήσουν με την κατάργηση πολιτεύματος, Βουλής, Συντάγματος, Προέδρου, Πρωθυπουργού δεν χρειάζεται να έχουν ψηφίσει στις εκλογές. Απλά ο αριθμός τους να είναι η μισή συν ένας όσων ψήφισαν στις εκλογές. Έτσι, όσο λιγότεροι ψηφίσουν στις εκλογές, τόσο λιγότερες υπογραφές χρειάζονται. Όταν λέμε υπογραφές, εννοούμε και τους άλλους τρόπους συμφωνίας, μέσω email ή social media. Αν ψηφίσουν γύρω στα 6 εκατομμύρια, τότε χρειάζονται 3 εκατομμύρια υπογραφές. Αν είναι 4 εκατομμύρια ψηφοφόροι, χρειάζονται 2 εκατομμύρια υπογραφές. Διαιρείται το νούμερο των ψηφοφόρων διά του 2. Όσοι συμφωνούν με τη διαδικασία που προτείνουμε, είναι καλύτερο να μην ψηφίσουν, γιατί θα μειώσουν τον αριθμό των υπογραφών που χρειάζονται. Αν πάνε μόνο 2 εκατομμύρια να ψηφίσουν, τότε χρειάζεται 1 εκατομμύριο υπογραφές. Να τονίσουμε ότι το πρώτο κόμμα θα πάρει περίπου 2 εκατομμύρια ψήφους με τα σημερινά δεδομένα. Αυτό δεν είναι το 35% των ψηφοφόρων, αλλά το 20%. Όσο λιγότεροι ψηφίσουν, τόσο χαμηλότερα θα είναι το ποσοστό του. Ούτως ή άλλως, αυτές οι εκλογές δεν έχουν νόημα για όσους συντάσσονται με την άποψή μας. Όταν μαζευτούν οι απαιτούμενες υπογραφές, θα καταργηθεί ο Πρωθυπουργός, η Βουλή και τα υπόλοιπα. Όπως είπα, θα αναλάβει κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να αλλάξει το πολίτευμα, το Σύνταγμα και τους νόμους και να κάνει εκλογές μόλις τα ολοκληρώσει. Αυτές οι εκλογές σε 2 περίπου χρόνια θα είναι πολύ σημαντικές. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε τώρα είναι να μην ψηφίσετε, ώστε να συγκεντρωθούν υπογραφές το γρηγορότερο δυνατό. Όσοι λιγότεροι ψηφίσουν, τόσο λιγότερες υπογραφές χρειάζονται. Όσες λιγότερες υπογραφές χρειάζονται, τόσο γρηγορότερα θα μαζευτούν. Για τη Γαλλική Επανάσταση μιλάνε με θαυμασμό αιώνες αργότερα. Αν κάνετε ό,τι λέμε,
θα είσαστε μέρος της ελληνικής επανάστασης του 2021 και οι επόμενες γενιές σε όλο τον κόσμο θα μιλάνε με θαυμασμό. Η ελληνική επανάσταση του 2021 θα είναι ειρηνική σε αντίθεση με τη γαλλική. Θα μείνετε στην ιστορία όχι ως άτομα αλλά ως συλλογικότητα. Θα είναι σημαδιακό γιατί θα γίνει δύο αιώνες μετά την ελληνική επανάσταση του 1821. Τους αγωνιστές της δεν τους αναφέρουν έναν έναν με τα ονόματά τους, αλλά έμειναν στην ιστορία. Τόσο στη γαλλική όσο και στην επανάσταση του 1821 ρίσκαραν τη ζωή τους και πολλοί την έχασαν. Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βάλετε μια απογραφή, να στείλετε ένα email, να μπείτε σε μια ομάδα Facebook ή να ακολουθήσετε μια σελίδα Facebook ή ένα λογαριασμό Twitter.